Όλες οι υποθέσεις έχουν το ίδιο χαρακτηριστικό. Ποτέ η δίωξη να αποκτά Θεσσαλονίκης δεν αφήνει την υπόθεση να εξελιχθεί. Επιχειρεί πάντοτε λίγο πριν φτάσουν τα ανακατοικά στους πραγματικούς εμπόρους ναρκωτικών, στους απορρέφτες. Σε όλες οι υποθέσεις είναι ο ίδιος μάρτυρας, είναι ο ίδιος μάρτυρας ο επικεφαλής της δίωξης ναρκωτικών της Θεσσαλονίκης, λες και είναι προσωπικές του υποθέσεις. Σε όλες οι υποθέσεις δεν υπάρχει παρακολούθηση. Τεχνητή, δηλαδή, ενώ υποτίθεται έχουν πληροφορίες και διατηρούν και ποιοι συμμετέχουν σε αυτές τις εγκληματικές οργανώσεις και είναι υποταγωνιστές από τον υποθέσιο, δεν είναι, ενώ σε όλες τις υποθέσεις ενεργούν τεχνητή παρακολούθηση, έχουν τη δυνατότητα με διατάξεις και βουλεύματα να παρακολουθήσουν τα τηλεφωνήματα και να έχουν αυτές αποδείξεις, δεν έχουν ούτε μια φωτογραφία για μια συνάντηση. Και έχουμε το ίδιο ακριβώς ανάγκη, το οποίο δημιουργεί το ίδιο συστηματικός καθημερινά. Το τι μπορώ να σας πω είναι ότι σε όλες τις υποθέσεις τελικά, εκείνοι που διώκονται είναι αυτά που λέγαμε στα χωριά μας περισσότερα τα σφαχτά. Είναι αυτοί που είναι οι ασήμαντοι και ποτέ δεν φτάνουμε στους πραγματικούς εμπορούς να ρωτήσουν. Υπερασπίζομαι μια οικογένεια, ένα επίλεκτο γιατρό της Θεσσαλονίκης, σας αυτούς γιατρούς, το γιο του, ο οποίος είναι ένα άρρωστο παιδί, έχει την πολιτική διαταραχή, και τον γαμπρό τους, ένα νεαρό, που κανένας από αυτούς δεν φαίνεται από τα στοιχεία της υπογραφίας να έχει κάποια συμμετοχή σε αυτή την πράξη. Υπάρχουν υποψίες και εδώ είναι μια δίκη υπόπτων. Δεν έχουμε μια δίκη που ένας πραγματικά να είναι αυτός που πραγματικά χρηματοδότησε την επιχείρηση αυτή, γιατί χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα και θα ήταν και αυτός ο αποδείκτης αυτών των όμως, σας το λέω και πάλι, εσείς σαν δημοσιογράφοι, είμαι βέβαιος ότι το παρατηρείτε πάρα πολύ καλό, έρχονται συνεχώς πάρα πολλά κιλά. Θυμάστε την υπόθεση πριν από ένα χρόνο, ακριβώς με τα ίδια κιλά, με το ίδιο τρόπο μεταφοράς με επίλεκτους κινηματίες της Βέρειας. Θυμάστε αυτή την υπόθεση που με τα 510 κιλά κοκαίνη που τελικά δεν βρέθηκε κανείς να τα έχει. Και που πραγματικά δεν έχει διερευνηθεί τίποτα και αρχίζω και διερωτώ με μήπως έχουμε μια ίδια περίπτωση σαν αυτή την περίπτωση που είχαμε στην Αθήνα πρόσφατα με τους 2 τόνους κοκαίνης στον Αστακό, όπου τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν σε αμερικάνικες υπηρεσίες στον Ατλαντικό και μετά τα φόρτωσαν σε αεροπλάνο και τα έπαιρναν στην Ελλάδα για να συλλάβουν δίθεν πιο πολλούς ναρκωτικών. Και τελικά βρήκαν καμιά δεκαετία αμήνους, οι οποίοι δεν είχαν πει το καλύτερο και ποτέ δεν έφτασε η υπόθεση. Πραγματικά στο μέγεθο που έχει το πρόβλημα. Εμείς, σαν δικηγόροι, με τους επίλεκτους συναδέλφους του Μωρή της Θεσσαλονίκης, θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε την δικαιοσύνη για να αντιληφθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί αυτή η θολούρα γενικά, αλλά κυρίως αυτή η σπουδή να συλλαμβάνονται λίγο πριν παραδώσουν τα ναρκωτικά σε αυτούς που τα έχουν πληρώσει, τα έχουν αγοράσει και θα τα διαχειριστούν και θα κερδίσουν τα εκατομμύρια, με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ. Και που για το χαρτίζουν, τι έφαγε το και εγώ σας λέω αύριο ότι η δική της αστυνομία είναι γεγονό. Σημασία έχει να έχεις μια διαφορετική παρακολούθηση, μια συνομιλία, να έχεις μια φωτογραφία. Δηλαδή, λέει τους παρακολουθήσει. Τους παρακολουθήσει. Κινητά τηλέφωνα είχα. Μπορείτε να βγάλετε όσο φωτογραφίε θέλετε. Για ποιο λόγο δεν πιάσουν μια φωτογραφία. Απλώς ο εντολέας μου έχει αποκτήσει μια οικονομία και έχει μια οξία αντιπαράθεση με την αστυνομία εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τις υποθέσεις που θυμάστε παλιότερα με το κατηγόριο τσιγάρο. Και είναι ένα πρόσωπο το οποίο ποτέ δεν συνεργάστηκε με την αστυνομία και ένας εύκολος στόχος, όμως στοιχεία αδειάστητα από τα οποία αναπτυχθεί το συγκεκριμένο χρηματοδότηση την αγορά αυτών των ναρκωτικών από την Νότια Αμερική. Ότι αυτός μεθόδευσε όλη αυτή την επιχείρηση, απλώς ο μάρτυρας τον ονομάζει διευθυντή. Δεν έχουμε να κάνουμε μια τράπεζα. Το έχουμε να κάνουμε με εμπόριο ναρκωτικών. Όταν θέλεις πραγματικά να προσφέρεις στην κοινωνία, πρέπει να πιάσεις τον έμπορο. Πρέπει να πιάσεις τον εφοπλιστή που κρύβεται πίσω από το εμπόριο, πρέπει να πιάσεις το χρηματοδότη, αυτόν που πραγματικά θα αποκομίσει στα εκατομμύρια. Το να πιάσεις, τους έχετε δει τους κατηγορούμενους, εξαθλιωμένοι άνθρωποι. Αυτή είναι η άποψή μου.
Ευχαριστώ.